Είναι στη γραμμή μας όμως και ο Κώστας Καζακόπουλος. Διότι χθες, Κώστα, πήγε στα ΚΤΕΛ Αττικής και είδες ότι αυτή η γραμμή που υπάρχει, Αθήνα, Εύζωνη, ήταν γεμάτη χθες. Και κάθε μέρα. Να δούμε πού πάνε όλοι αυτοί οι πρόσφυγες όταν και αν μένουν στην πλατεία Βικτωρίας ή αν φεύγουν. Ξεκινήσαμε από την πλατεία και πήγαμε μέχρι την πλατεία Αιγύπτου δίπλα, όπου είναι τα ΚΤΕΛ Αττικής που πάνε για Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν τρία ανοιχτέρινα δρομολόγια την ώρα που πήγαμε, ένα τον 10.30, ένα τον 11 και ένα τον 11.30. Τον 10.30 και 11.30 πήγαν Θεσσαλονίκη. Αυτό τον 11, στο οποίο είχαν προτίμηση οι πρόσφυγες, πήγαινε ιδωμένη. Δηλαδή πάει απευθείας από την πλατεία Αιγύπτου στην Ιδωμένη με δύο στάσεις ενδιάμεσες. Πληρώνουν εισιτήριο 53 ευρώ για να πάνε μέχρι τα σύνορα ουσιαστικά. Ενώ το λεωφορείο για Θεσσαλονίκη έχει 43 ευρώ. Το ξέρουν αυτό οι πρόσφυγες. Περίμεναν ξαπλωμένοι μέσα στην πλατεία Αιγύπτου κάποιοι με τα πράγματά τους έτοιμοι. Είχαν κόψει τα εισιτήρια και μόλις ήρθε το λεωφορείο, τσουπ, μπήκαν μέσα για να πάνε. Μιλήσαμε τώρα στην πλατεία Βικτωρίας. Τι είναι αυτοί οι πρόσφυγες και γιατί κάθονται ειδικά στην πλατεία Βικτωρίας και πόσο κάθονται. Όπως μας είπαν οι καταστηματάρχες και οι Έλληνες, αλλά και κάποιοι από τους πρόσφυγες που μίλουσαν αγγλικά, το ζητούμενό τους είναι να πάρουν λεωφορεία, και επειδή γύρω από την πλατεία Βικτωρίας υπάρχουν και πολλά πρακτορεία που και με ιδιωτικά λεωφορεία από την οδό Φερών, από την οδό Αριστοτέλους και από την οδό Αχαρνών φεύγουν και πάνε και αυτοί στα σύνορα. Οπότε εξυπηρετούνται και από τα ΚΤΕΛ και από τα ιδιωτικά λεωφορεία. Και αυτός είναι ένας λόγος που προτιμούν την πλατεία Βικτωρίας από το λιμάνι που έρχονται το βράδυ, το πρωί, τα ξημερώματα, από τη Μυτιλίνη για παράδειγμα στον Πειραιά, παίρνουν το τρένο, πάνε στην πλατεία Βικτωρίας, όπου υπάρχει, να πούμε, από πριν αφγανική κοινότητα μεγάλη. Κυρίως Αφγανοί είναι αυτοί οι πρόσφυγες. Και τους κατευθύνει, ναι. Ναι, πάνε λοιπόν εκεί με αυτούς που γνωρίζουν και λίγα ελληνικά και τους εξυπηρετούν, είτε περιμένουν να πάρουν χρήματα από τους δικούς τους μέσω της διαφόρων εταιριών Western Union που κάνουν μεταφορές χρημάτων, βρίσκουν και τα πρακτορία να κόψουν εισιτήριο. Και έτσι φτάνουν μέχρι τους Ευζώνους όσοι μπορούν, όσοι έχουν χρήματα. Όσοι δεν έχουν χρήματα, αναγκαστικά εγκλωβίζονται στην πλατεία Βικτωρίας. Τώρα έτσι... βέβαια θα έχουν πρόβλημα από το γαλάτσι μέχρι να συνεννοηθούν. Οι δε οδηγοί των λεωφορείων μας είπανε ότι είναι καλύτερο να τους παίρνω απευθείας από το λιμάνι. Ναι. Τώρα βέβαια είναι και τα διαδικαστικά στη μέση. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.